ή κατά την ιερά Μητρόπολη Δράμας, χάρης η ειρήνη από Θεού Κύριου Παντοκράτορος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διαπνάει με αυτού την ανθρωπία την ανθρωπή σας προς σωτηρία ημών, καθίδρυσε την Αγία Εκκλησία προς τον σκοπό της ενή εκάστοτε μισθών μεταδόσεως της σωτηρίας δια της διδασκαλίας, του αγιασμού και της καθοδηγήσεως αυτών υπό των Αποστόλων και των Διαδόχων αυτών ποιμένων αυτής. Τούτους δε και συνεχιστά σώρισε το απολυτρωτικού έργου αυτού κατά τους σωτηρίους λόγους αυτού, καθώς απέσταλ και με ο πατήρ καγό πέμπω ημάς. Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε αθετών εμέ αθετεί τον Αποστήλαντά. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον Αποστήλαντά. Κατά τη διδασκαλία δε της Εκκλησίας ημών, ο ενανθρωπής Υιός και Λόγος του Θεού και επιπληκέ το τρισόν αξίωμα, συντηθέμενον υπό του αρχιερατικού, προφητικού και βασιλικού. Τούτο μετέδω και εις τους Αγίους μαθητάς αυτού και Αποστόλους, όπερ και μεταδίδεται δια του Αγίου Πνεύματος εν του μυστηρίου της ιεροσύνης εις τους διαδόχους αυτών, ήτι τους επισκόπους της Εκκλησίας αυτού. Διό ούδη να τελοηθεί με την Εκκλησία άνευ αυτών, χωρίς τούτο, Εκκλησία ού καλύτερη, έγραφε ο Αποστολικός Πατήρ Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ούτε σώζεται ο πιστός εκτός Εκκλησίας μένων, αλλά ούτε και ωφελείται εν αυτή άνευ των οικονόμων των δύο μυστηρίων, ήτι των ποιμένων και διδασκάλων αυτής. Και αυτός έρχεται τους δε Αποστόλους, τους δε Προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταπλησμό των Αγίων, εις έργο διακονίας, εις οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι καταδύσουμε οι πάντες, εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειον, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Απάντων των χαρισματικών τούτο της Εκκλησίας, προεξάγει ο Επίσκοπος, ο εις τύπων και τόπων Χριστού ευρισκόμενος, ο εγκεχειρισμένος του ανώτατων αξίων. Πρόδειλος που καθίσταται η υπερτάτη σημασία του επισκοπικού αξιώματος εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία και η αναγκαιότητα αυτού. Όθεν, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τη μερική και στοργή αυτής υπέρ του ποιμνίου της Θεοσός του Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, συνελθούσα εν τη αίθουση των συνεδριών του Συνοδικού Μεγάλου η 7η του ενός Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους της Ηλιος του 20ου και Δευτέρου, ψήφις κανονικές, εξελέξατο και κατέστησε Μητροπολίτη Δράμας εις διαδοχή του Μακαρία του Λήξη γενομένου Μητροπολίτη κ. Παύλου, τον παρουσιολογιώτα τον Αρχιμανδρίτη κ. Δωρόθεν Πάπαρη.
εμφανώς, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος προς τους Φιλιππησίους, αλλά και ποιόνος μοναδική διεμεύρυγε ότι σήμερα αυτή την αίσθητη μέρα της καταδράμας Μητροπόλεως παρίσταμε εκπροσωπώντας την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα, τον πολυσέβαστο και γερό οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον κύριο του Παρτολομέα. Θα συμφωνείτε ασφαλώς, μακαριότητε και επίσκοπε Αθηνών και πάση Ελλάδος, ότι σέβαστε και αγαπητέ κύριε Ιερόνιμε, με αισθήματα που δωρούν την δική σας γελαιόδορη και φιλόμουρα ψυχή και την δική μου πατρική καρδιά. Η καρδιά σας, η ιερότατη Άγια Αδελφή, παρίσταστε σήμερα στην ενθρόνηση του Μητροπολίτου Δράμας κυρίου κυρίου Δωροθέου. Η καρδιά σας, Άγια Τοποτηρητά, Μητροπολίτα Ξάρσους κύριε Παντελεήμων, την καρδιά όλων ημών Άγια Κερίς και όλων των συνελθόντων ιερέων, μοναζόντων, λαϊκών και των αρχόντων μας και των φορέων του κόμπου του. Ο Σεβασμιώτατος ήταν του Θεού όπως όλοι μας, που τον χάρισε για να καλλιεργήσω σε αυτόν εκκλησιαστικό φρόνημα και ήθος και την σταθερή απόφαση ολοκληρούς προσφοράς εν κυρίως.